Ένα σχόλιο θα ήθελα για αυτήν την ιστορία Νοβάρτη, παρακαλώ πάρα πολύ. Ε, είναι ένα ζήτημα το οποίο καταρχήν έχει πολλά επίπεδα. Το ένα επίπεδο είναι ακριβώ ότι υπάρχει ένα σκάνδαλο και το οποίο πρέπει να διερευνηθεί. Και έχει και διεθνεί προεκτάσει πολύ ακριβώ γιατί μιλάμε για τεράστιε μονοπωλιακέ επιχειρήσει που έχουν δραστηριότητα σε όλο τον κόσμο και αντίστοιχε υποθέσει σκάνε όχι μόνο, μόνο στην Ελλάδα, και από την Ελλάδα. Όχι έτσι. μόνο στην Ελλάδα και στι άλλε χώρε. Δεν είναι δηλαδή ένα ελληνικό φαινόμενο. Τώρα, ακριβώ επειδή, όπω είπαν και οι προηγούμενοι προσκεκλημένοι, Βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο. Μπροστά σε αυτή την προεκλογική περίοδο θα βγαίνουν, ο καθένα θα αξιοποιήσει, κυρίω τα αστικά πολιτικά κόμματα, θα αξιοποιήσουν όλα τα πράγματα που έχουν στα χέρια του. Σκάνδαλα, σκανδαλάκια, δεν είναι μόνο οι Νοβάρτη που είναι τώρα, ο κ. Λοβέρδο, είναι και ο κ. Πετσίτη, είναι και τα θαλασσοδάνια. Η ουσία όμω είναι η εξή. Κατά την άποψη του ΚΚΕ, είναι χαρτιά που πέφτουν τώρα, ακριβώ για να θολώσουν το πολύ καθαρό χέρι που έχουν στην τράπουλα τόσο η Νέα Δημοκρατία, το Πασοκό, ο ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι κυβέρνησαν όλα αυτά τα χρόνια και έχουν φέρει το λαό μα σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται. Και εκεί είναι η πραγματική συζήτηση, αν θέλετε να μπούμε και στο ζήτημα τη υγεία. Ότι εντάξει, ένα είναι το σκάνδαλο, θολώνουν τα νερά, αλλά την ίδια στιγμή τόσο η κυβέρνηση η τωρινή, όσο και οι προηγούμενε κυβερνήσει εκτόξευσαν στα ύψη τα ποσά, τα χρηματικά που αναγκάζεται ο Έλληνα πολίτη να πληρώνει για το ζήτημα τη υγεία, για το ζήτημα των φαρμάκων, έπεσε δραστικά η δαπάνη για την δημόσια υγεία και πρόνοια. Και όλο αυτό προσπαθείτε να καλυφθεί μέσα από ένα σκάνδαλο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Κατά την άποψή μα, αυτό πρέπει να αποτελέσει κριτήριο ψήφου και για τι εκλογέ πολύ σωστά. Είναι πολύ πιθανό να έχουμε τετραπλέ και πενταπλέ κάλπε. Το Μάη ή, εν πάση περιπτώσει, πολύ πολύ μέχρι τον Οκτώβριο. Και εκεί νομίζουμε ότι μπορεί ο ελληνικό λαό να αξιοποιήσει αυτή την πικρή εμπειρία που έχει από κάθε πτυχή τη ζωή του και να ενισχύσει πραγματικά το ΚΚΕ σε όλε τι κάλπε που θα αποτελέσει πολλαπλασιαστή των δυνάμεών του. Κύριε Λευτέρη, Νικολάου Αλαβάνι, εκ μέρου του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδο υποψήφιο με το Ευρωψηφοδέλτιο. Παρακαλώ, συστηθείτε κι εσεί. Ε, είμαι 34 χρονών. Οι σπουδέ μου είναι χημικό στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με μεταπτυχιακό από τη Γεωπονική για πολλά χρόνια εργάστηκα στην, σαν ιδιωτικό υπάλληλο σε διάφορου τομεί, μεταξύ άλλων τηλεπικοινωνίε και ε, καθαριότητα. Ε, ασχολούμαι στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα και πρώτα στην Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδα με τον τομέα των διεθνών σχέσεων. Ε, το, να κάνω ένα σχόλιο που, το οποίο συνδέεται με όλο Είναι. αυτό που συζητάμε τώρα. Άκουσα τα αποσπάσματά σα ήταν πάρα πολύ εύστοχα. Ιδιαίτερα αυτό που λέει πότε θα αρχίσει να, να δουλεύει η μπουλντόζα. Και θέλω να πω το εξή: Ότι κοιτώντα τα απεπραγμένα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κάθε άνθρωπο, ο απλό άνθρωπο, ο καθημερινό, ο που πάει στη δουλειά του κτλ., μπορεί να καταλάβει ότι η μπουλντόζα δεν σταμάτησε ποτέ να δουλεύει. Γιατί όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και συνολικά στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στι κεντρικέ χώρε όπω είναι η Γερμανία, η Γαλλία κτλ., έχουν ακριβώ τα ίδια δικαιώματα τσακισμένα. Ελαστικέ σχέσει απασχόληση, εκπεριτροπή εργασία, διευθέτηση του χρόνου εργασία, χτύπημα των ασφαλιστικών ταμείων, μίνι τζαμπς και τα λοιπά. Ναι. Άρα λοιπόν εμείς πηγαίνοντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσουμε την πολύ δυναμική πορεία που έχουν σηματοδοτήσει οι εκλεγμένοι μα ευρωβουλευτέ τα προηγούμενα χρόνια, που φέρανε στο προσκήνιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλε τι ανησυχίε των εργαζομένων. Σε θεσμικού Βεβαίως. επίπεδου, ε, 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 ερώτηση για, το, για, την, για, Βεβαίως. την βασική κεντρική ματιά. Τη θέλετε την Ευρώπη ή όχι ω κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδο, κύριε Την ο, Ευρώπη τι τη θέλουμε. Νικολάου, την θέλετε. Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι μια ένωση των μεγάλων μονοπωλιακών ομήλων και των μεγάλων επιχειρήσεων και δεν διασφαλίζει, όπω φαίνεται και από το πώ εξειδικεύεται η πολιτική τη στην Ελλάδα και από Νέα Δημοκρατία Πασό και από ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Δηλαδή με του μισθού των 360 ευρώ. Πώ θα φανταζόσατε την Ευρωπαϊκή θέλουμε. Ένωση, πώ θα τη φανταζόσατε, Μια ένωση κρατών και μόνο, ε, Το βασικό δεν είναι αν, τι, αν θα είναι ένωση κρατών και μόνο. Το βασικό είναι τι είδου κράτη θα ενώνονται. Μάλιστα. Γιατί όταν είναι κράτη όπω το σημερινό, όπου η διαφθορά, η κράτη, ρεμούλα που θα, και η διαπλοκή που και είναι τρόπο. Ε, δηλαδή, και οι λαοί κατοικούν τι χώρε του. Γιατί αυτό εννοείται. Όπου ο λαό θα έχει στα χέρια του την οικονομία και την εξουσία και εκεί θα μπορείς να σχεδιάσει και την παραγωγή τη χώρα με όφελο στα δικά του συμφέροντα. Όσο αυτό δεν γίνεται, και αυτό είναι κάτι που κρίνεται από την πορεία κάθε χώρα. Πρέπει η... Mm. και θα κλείσω με και αυτό για να Λαΐ δώσω. Την να δώσω... Αυτό ακριβώς... Η την έχουν, ψηφίζουν οι λαοί. Ε, ψηφίζουν οι λαοί, αλλά ναι. δεν ψηφίζουν οι λαοί πάντα με το σωστό κριτήριο. Να θυμίσω εδώ ναι. ότι και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όταν αναδείχθηκε η κυβέρνηση, δεν αναδείχθηκε η κυβέρνηση λέγοντα Θα φέρω τρίτο μνημόνιο και θα σα τσακίσω ακόμα περισσότερο. Έλεγε Η Ερπίδα έρχεται. <laughs> και η Νέα Δημοκρατία με τον κύριο Σαμαρά δεν είπε ότι θα συνεχίσω μέσω πρόθεσμα και μνημόνιο, είπε ότι θα βγάλω τη χώρα από την κρίση. Άρα λοιπόν το ζήτημα είναι εκεί. Και εμεί νομίζουμε ότι όσο Συνεχίζουμε σε αυτή την κατάσταση. Είναι ανάγκη να σκεφτεί ο λαό και να έχει μια όσο το δυνατόν ισχυρότερη εργατική λαϊκή αντιπολίτευση που μπορεί να προστατεύσει τα συμφέροντά του σε όλα τα επίπεδα. Πολύ. Ευρώπη, κυβέρνηση, κεντρική, δήμος περιφέρεια. Τι θα λέγατε για κλείσιμο, κύριε Νικολάου, πολύ γρήγορα. Ε, θα έλεγα το εξή. Επειδή τίθεται το ζήτημα και των εκλογών κτλ., σίγουρα και ο, και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και τα λοιπά κόμματα είναι σε πλήρη ανάπτυξη τη εκστρατεία του και τη καμπάνια που θα ακολουθήσουν. Μπαίνει σε κεντρικό επίπεδο το ζήτημα, όπω έλεγε η κυρία Μπούρα, πριν να αντιμετωπίσουμε την άνοδο των εθνικιστών, τη ακροδεξία κτλ. Και εμεί καλούμε yeah. τον κόσμο να σκεφτεί. Μπορεί μια Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου σε δεκάδε κράτη-μέλη απαγορεύεται η ύπαρξη των κομμουνιστικών κομμάτων. Είναι παράνομα. Είναι παράνομα τα σύμβολα. Να είναι μια δύναμη που θα αντιμετωπίσει τον αντινάνο του εθνικισμού, που δεν έχει πρόβλημα να συνεργάζεται με τον Τραμπ και το ΝΑΤΟ που έχει αιματοκυλήσει όλου του λαού του κόσμου και που και η ίδια η σημερινή μα κυβέρνηση, δηλαδή που βάζει το προοδευτικό μέτωπο στην Ελλάδα, με αυτά τα υλικά θα το κάνει. Σε ευχαριστώ πολύ. Άρα λοιπόν, και, κλείνω πάρα πολύ σύντομα, κατά την άποψή μα, ο μόνο τρόπο για να φράξει. Να κλείσει πόρτα στην ακροδεξιά, στη Χρυσή Αυγή, στην Ελλάδα και στου υπόλοιπου φίλου τη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ισχυρή ψήφο στο ΚΚΕ που και έχει απομονώσει τη Χρυσή Αυγή και έχει δώσει δείγματα γραφή και στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα και στου Δήμου όπου διοικεί.